Δεν θέλει να το ακουμπήσει αυτό το σύστημα. Με κάτι δεν γιατί είναι δυνατόν έχει, να ίσως με αυτά λύση. Που λες έχει και κάποια σχέση αυτή που θα μας πούνε, θα μας πει τώρα η Σοφία Φασουλάκη. Διαβάζω ότι βγήκε απόφαση του Εθνικού Συνεδρίου όπου μετά από τις άγαμες στιγατέρες θα παίρνουν σύνταξη για οι άγαμοι ή των στρατιωτικών. Εξαιρετικό. Αν είναι ακριβώς έτσι όπως το διαβάζω. Σοφία, καλημέρα. Σοφία, καλημέρα. Όχι μόνο οι άγαμοι στιγατέρες, αλλά και οι άγαμοι γη δικαιούνται. Μπορούν να εισπράττουν τη σύνταξη του στρατιωτικού πατέρα τους, όταν αυτός φύγει από τη ζωή. Και θυμίζω, μπορεί να την. Για πότε, για πάντα, δηλαδή, όσο δεν έχουν παντρευτεί. Όσο δεν έχει παντρευτεί, είναι. Όσο καιρό παραμένει άγαμος. Θυμίζω ότι μπορεί να παίρνει κάποιος τη σύνταξη του πατέρα του μέχρι την ενηλικίωσή του, όπως συμβαίνει και σε όλα τα άλλα ταμεία. Εντάξει, για τα ανήλικα παιδιά, εντάξει. Ναι. Στα 24 του. Αλλά μπορεί να την παίρνει και στη συνέχεια από τη στιγμή που δεν έχει παντρευτεί. Μπορούμε να βρούμε ένα δικαστή να, κάνει μια, να βγάλει μια απόφαση και για τα παιδιά των δημοσιογράφων, όσα είναι ανήπαντρα, φόρου ζωής, οι γη και οι κόρες τους να παίρνουν σύνταξη μέχρι να πεθάνουν. Δημήτρη, εδώ υπάρχει ένα θέμα ισότητας, όπως μας είπαν. Ισότητα μεταξύ της κόρης και του ίδιου του στρατιωτικού. Σου λέει, άμα η άγαμη την κατέρα παίρνει σύνταξη, γιατί δεν παίρνει και ο άγαμος. Ωραία, να επικρατήσει λοιπόν και ισότητα ανάμεσα στον αξιωματικό και τον εργάτη. Η κόρη και ο γιος του εργάτη να βρεθεί ένας δικαστής να πάρει απόφαση να παίρνουν σύνταξη εφόρου ζωής από τον πατέρα τους όσο δεν παντρεύονται. Και πώς δεν θα γίνονται γάμοι στο τέλος. Μα σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Να μην κρίνουμε τη δικαιοσύνη. Σιγά μην πάει και δεν τους κρίνουμε. Μα σε παρακαλώ τώρα. Μα εδώ δεν κρίνεται η δικαιοσύνη. Ποιος κρίνεται, ας δικαστής την πήρε την απόφαση. Δεν κρίνεται η δικαιοσύνη. Υπάρχει θέμα ισότητας όντως από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, υπάρχει και άλλο θέμα ισότητας. Ότι ο οδοκαθαριστής, ας πούμε, που έχει λιώσει για να μας ξεβρωμίζει και να μπορέσουμε να υπάρχουμε, τα δικά του παιδιά που στο διάλογο σε πηγάδι κατουρίσανε. Άρα θέμα δικαιοσύνης είναι. Άρα δεν είναι. Όχι, δεν είναι θέμα ισότητας. Και θέμα ισότητας, βέβαια. Για κάτσε, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Να πω όμως κάτι για να γιατί οι αποφάσεις δεν πρέπει να παραβιάζουν την αρχή της ισότητας. Σαφέστατα. Αλλά αν δεν ξέρουμε και τους σκεπτικούς... Δεν μου λες, θέλω ότι φλούμε. Όταν αυτή τη στιγμή λέμε δώσε και άλλες συντάξεις, βάλε... Συγγνώμη, αυτό ισχύει και για τα... Βεβαίως υπάρχει θέμα αρχής ισότητας, αλλά δεν υπάρχει για τα γλους των αστυνομικών, ας πούμε. Κάτσε γιατί έχουμε αρχίσει τα μηνύματα τώρα. Για να μην θυμώνουμε. Ισχύει και για τους αστυνομικούς αυτό, Σοφία. Δεν άκουσα να δημιουργεί. Ισχύει και για τους αστυνομικούς, ο Γιώργος είμαι. Ισχύει και για τους αστυνομικούς, αυτό και για τους στρατιωτικούς. Έχω την αίσθηση ότι ισχύει, μάλλον τη βεβαιότητα ότι ισχύει μόνο για τους στρατιωτικούς. Αφήνω όμως ένα για τους στρατιωτικούς νομίζω και εγώ. Δηλαδή, όπως το έχω στο κεφάλι μου, δεν κουβεντώ. Ναι. Θέλω να σας πω όμως ότι. Ευχταίων είναι να παίρνουν όλοι οι σύνταξη, δεν υπάρχει καμία απώλεια. Δηλαδή, μου να βγει ένας δικαστής να δώσει σύνταξη σε όλο τον κόσμο. Από την ώρα που γεννιέσαι, παίρνει σύνταξη μέχρι την ώρα που τα πεθάνει. Λοιπόν, να βρεθεί ένα δικαστή, να πάρει την απόφαση, να του κάνουμε και ένα άγαλμα στην πλατεία. Μην φωνάζει, μην φανταβάζει με του δικαστέ. Δεν κάνουν οι δικαστέ. Δεν κάνουν οι δικαστέ πολιτική. Λοιπόν, προφανώς. Οι δικαστέ εφαρμόζουν νόμου. Πολιτικότατη κάνουν. Όχι, εφαρμόζουν νόμου. Μια συγκεκριμένη κατηγορία προσέφυγε στο δικαστήριο, διότι έτσι βγαίνουν οι αποφάσει. Δεν βγαίνουν οι αποφάσει από μόνο του. Προφανώς μια συγκεκριμένη κατηγορία προσέφυγε στο δικαστήριο και το δικαστήριο έκρινε για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία αυτό το οποίο λέτε τώρα. Τώρα, εάν παραβιάζετε. Εγώ δηλαδή κύριε Ξόδελαν, ένα σύστημα τη συνταξιοδοτική είστε και δικηγόρο. Επειδή είστε και δικηγόρο. Μπορώ εγώ στα πλαίσια της ισότητας να προσφύγω λοιπόν με βάση το δικασμένο των στρατιωτικών να παίρνει και εμένα τα παιδιά μου να παίρνει. Οποιοδήποτε θεωρεί ότι μπορεί, προσφέρει λοιπόν. Και από εκεί και πέρα έτσι. Το δικαστήριο θα κρίνει. Α, εφόσον λοιπόν κρίνει. Με βάση Σοφία, το κάτι θε να πει, σε διακόψαμε γιατί έχουμε. Ναι. Μα γιατί έχουν αναψέματα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με πρόσφατους νόμους τα κριτήρια για να λάβουν σύνταξη οι άγαμες θυγατέρες. Έχουν κατά τη αυστηροποιηθεί με νόμο του 12/13. Ναι. Θυμίζω ότι αν έχουν ένα πλαφό, νομίζω 8.500 ευρώ ως εισόδημα από άλλες πηγές, η σύνταξη αυτή αναστέλλεται. Ή εάν υπάρχει και άλλη σύνταξη, λαμβάνουν οι ίδιες σύνταξη από την εργασία τους, τότε η σύνταξη που παίρνουν από τους που πάρουν, που συνεχίζουν να παίρνουν από τον πατέρα τους, προφανώντα, είναι και αυτή περιπομένη. Ναι. Έχουν μπει κάποια πλαφόν λόγω δημοσιονομικής κρίσης.
σε αυτή την περίπτωση. Κοίτα, ούτως ή άλλως δημιουργούνται εντυπώσεις, ούτως ή άλλως. Αλλά λέω ξανά ότι. Τη γνώμη μου, την ταπεινή, έτσι όπως και εσύ λες τη δική σου. Ότι δεν πρέπει να βάζουμε τους δικαστές. Οι δικαστές τον νόμο εφαρμόζουν για τα περισσότερες διατάξεις, τις περισσότερες. Να καταργηθεί ο νόμος. Αυτό ίσως είναι πιο δίκαιο. Είναι να επεκταθεί για όλους, όπως λες και εσύ. Γιατί ο γιος του αστυνομικού, ο γιος του νοσοκόμου, κύριε, της νοσοκόμας, γιατί είναι διαφορετικό. Να μεθαύριο. Παιδιά, και νόμους που καταργούν αντισυνταγματικούς τους βγάζουν. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορεί όμως και από την άλλη μέρα να θεωρήσεις σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, κύριε Καλύβη μου, λογικό. Επειδή είσαι γιος, ας πούμε, στρατιωτικού, να κάτσεις εκεί πέρα, να μην παντρεύεις και εσύ, να κάνεις, ας πούμε, Μισό λεπτό, για να μην κινδυνολογούμε όμως τώρα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μία απόφαση οποιοδήποτε δικαστηρίου, εάν δεν έχουμε διαβάσει το σκεπτικό της απόφασης. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τα δεδομένα, και το θεωρώ παράλογο. Αλλά σας λέω. Κοινωνικά παράλογο. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι παράλογο. Εντελώς. Συμφωνώ, αλλά επειδή εγώ είμαι, όπως είπατε προηγουμένως, και δικηγόρος, δεν μπορώ να κρίνω μια απόφαση τη οποία δεν έχω διαβάσει. Δεν κρίνουμε, καταρχήν δεν κινδυνολογούμε. Γιατί επειδή μιλάτε καλά ελληνικά, το κινδυνολογία μάλλον σας ξέφυγε. Πού δεν προκύπτει η κινδυνολογία. Δεύτερον, η κινδυνολογία στηρίζεται στο εξής. Εάν ο νόμος λέει ότι άγαμη θυγατέρα πρέπει να παίρνει σύνταξη, προφανώς ο δικαστής εφάρμοσε τα περισσότερα. Α καταργηθεί ο νόμος. Δεν φταίει ο δικαστής. Ό,τι και να λέει η απόφαση, δηλαδή, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όταν χρωστάς στην νοσοκόμα, κυρία μου, τις εφημερίες 2 χρόνια και δεν τις πληρώνεις. Συμφωνώ. Είναι αστείο τώρα. Αυτό λέμε τώρα. Συμφωνώ. Να σας πω κάτι. Και Γιώργο, επίσης νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την ισότητα à la carte. Εκεί που θέλουμε ισότητα, θα πρέπει να σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Όπως λέει το σωστότερο, μπορεί να είναι καθάρι του νόμου. Γεια σας, μπράβο.